Ως την άσβεστη φλόγα, έτσι και η μνήμη 100 χρόνια μετά ταξίδεψε στα μέρη των προγόνων τους. Τα παράλια της Μικράς Ασίας, από εκεί που κατά χιλιάδες οι Έλληνες πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Μετά από έναν ολόκληρο αιώνα, απόγονοι των προσφύγων συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας και με κεριά που σχημάτιζαν το 100, τίμησαν τη μνήμη εκείνων που ξεριζώθηκαν, αλλά και εκείνων που χάθηκαν τις μέρες της καταστροφής. Για μας που έχουμε ρίζα από τη Μικρά Ασία, που ήρθαν από εκεί οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, η τρίτη γενιά, η δεύτερη γενιά, η τέταρτη γενιά, είμαστε βαθύτατα συγκινημένοι, δεν ξεχνάμε την πατρίδα μας, ενεργούμε και διαδίδουμε τον πολιτισμό, τη γνώση και όλα αυτά που μάθαμε, γιατί αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο. Δείχνει τον τρόπο που τότε δεν ξεχνούμε, όσο γίνεται διακριτικά να τιμήσουμε, όπως πρέπει να κάνουμε συνεχώς και να σκεφτούμε, να θυμηθούμε, να διαβάσουμε ιστορία, να δούμε πόσο διχασμός έφερε καταστροφή πάντα στην ιστορία μας και να εφαρμόσουμε σήμερα κάτι λίγο διαφορετικό. Με ένα κερί και στα χέρια τους, οι απόγονοι των Μικρασιατών από τα σωματεία του Ηρακλείου έδωσαν το παρόν σε μια συμβολική κίνηση, μια σιωπηλή μνήμη όπως την αποκάλεσαν, προκειμένου να επαναλάβουν για μια ακόμη φορά τη σύνδεσή τους με τις ρίζες τους, ανήμερα της ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. 100 χρόνια μικρασιατικού ελληνισμού, όχι καταστροφής πολιτισμού, τον οποίο κουβαλάμε και είναι μεγάλη η ευθύνη που έχουμε αναλάβει. Μακάρι πάντοτε να θυμόμαστε όλη αυτή τη μέρα και να τιμάμε τόσο αυτούς που ήρθαν, γιατί και αυτοί είναι άξιοι τιμής, αν διαβάσουμε τα όσα υπέστησαν, αλλά και αυτοί που δεν κατάφεραν να έρθουν, αξίζει να ονομαστούν και νεομάρτυρες, εθνομάρτυρες. Μικρασιάτες στην καταγωγή με συγκίνηση συνομίλησαν για τις φρικαλαιότητες που έζησαν και τις δυσκολίες της προσφυγιάς που βίωσαν οι προγονείς τους, δίνοντας υπόσχεση ότι όσα χτίζουν τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας θα παραμείνουν αναλύωτα στο χρόνο. Και προσπαθούμε και τα διαδίδουμε κιόλας. Κάνουμε όλα αυτά που κάνανε εκεί οι Μικρασιάτες γυναίκες, τα πάντα. Παραδειγματισμός και να θυμόμαστε.